Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Fit Me Up. Είμαι η Βιργινία Δικαιουλιά. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Έχουμε επιστρέψει έτσι καλοκαιρινές, δυναμικά. Χαμογέλα, Βιργινία, δείξε λίγο ενθουσιασμό. Ευδιάθετες. Δίνουμε και δώρα. Δώρα δίνουμε. Γιατί δίνουμε δώρα? Γιατί και το καλοκαίρι στο ΜΑΤ κρύβονται πολλά πολλά δώρα παντού. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι θέλω να πω, αλλά αν δεν καταλάβατε θα σας πω αμέσως τώρα ότι το Παντού App, η δημοφιλής εφαρμογή που ανταμείβει τους χρήστες της κάθε φορά που σκανάρουν, προσφέρει ξανά μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σε συνεργασία με το MAD. Συντονίσου από 1η έως 31 Ιουλίου στο MAD TV, βρες το QR code του Παντού, που θα εμφανιστεί στην οθόνη, σκάναρε το και κέρδισε στη στιγμή ένα μαγικό ταξίδι. Το ταξίδι θα είναι στη Βουδαπέστη. Κρουαζιέρα, και... θα σε πάω. Κρουαζιέρα δεν θα είναι. Θα είναι ένα μαγικό όμως ταξίδι στη Βουδαπέστη. Η Βουδαπέστη είναι κούκλα. Και αν δεν κερδίσετε αυτό το ταξίδι, μπορείτε να έχετε είτε άλλα πλούσια δώρα, είτε εννοείται πόντους παντού. Όσους σκανάρεις, κερδίζεις, γι' αυτό μην χάσεις αυτή την ευκαιρία. Συντονίσου στο MAD TV τώρα, γιατί δεν ξέρεις πότε θα εμφανιστεί το QR code. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Γιατί δεν έχουμε διακοπές εμείς, παιδιά, ακόμα. Γι' αυτό θα πάμε στο Ήξερες Ότι Sports Edition. Και εσύ, Βήμο, ήξερες ότι ο Άλαν Σίλβα από τη Βραζιλία, παρακαλώ πολύ, μπήκε στο ρεκόρ Guinness. Γιατί κατάφερε να κάνει 164 περιστροφές ενώ κρεμόταν στον αέρα ανάποδα με σχοινιά. Ζαλίστηκα γενικά εγώ κάπως τώρα. Ζαλίστηκα κι εγώ. Και πάμε σε break, γιατί δεν μπορώ και με τις ζαλάδες πολύ. Επιστρέψαμε και πριν πάμε σε μία από τις πολύ πολύ αγαπημένες ενότητες, θα πάμε κάπου αλλού. Θα πάμε στα συναυλιακά μας, τα ωραία, γιατί όπως έχουμε πει εδώ πέρα και στο MAD, όπως έχουμε πει και στο MAD Radio 106,2, το Rock Wave Nights επιστρέφει, η Μάνη έρχεται με το Voodoo Shello στο Λυκαβητό στις 16 Ιουλίου του 2024 στο Rock Wave Nights. Την ξέρετε τη Μάνη, μας αρέσει πολύ, έχει βγάλει χιτάρες, είναι η αίρια της soul μουσικής, η οποία μας καλεί σε ένα μυστικό ταξίδι, θα πω εγώ, ένα συγκλονιστικό διάλογο ανάμεσα σε μία μοναδική φωνή και 8 τσελίστες. Είναι ένα ταξίδι μαγικό, από το σκοτάδι στο φως με οδηγό την αρχαίγονη θηλυκή ενέργεια. Καταλαβαίνεις, Βιργινία, ότι πρέπει να πάμε να το δούμε οπωσδήποτε, γιατί για το Voodoo Cello η Γαλλίδα Soul Diva διασκευάζει ανεπανάληπτα τραγούδια της Madonna, του Ed Sheeran, του Elton John, του Bonnie Tyler και φυσικά από Hozier. Οπότε, mix and match με πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιτυχίες. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο rockwayfestival.gr και εισιτήρια. Χορηγός επικοινωνίας είναι το MAD TV και το MAD Radio 106,2. Θα το πω εγώ ότι στον Elton John με είχες ήδη κερδίσει, αλλά φυσικά γενικά σα σου είναι top, οπότε δεν πρέπει να το χάσετε. Παρ' όλα αυτά πάμε τώρα στα δικά μας για να μας προσγειώσω εγώ λίγο, γιατί εδώ πέρα έχουμε και Fit Me Up και πάμε στο Do It Like a Star. Ετοιμαστείτε να σας εκπλήξω με αυτό που θα σας πω. Γιατί πήρα μία ιδέα από τη wellness influencer Audrey Lillian και έφτιαξα την πιο υγιεινή εκδοχή ομελέτας. Το πιστεύεις? Μέσα σε τορτίγια από χωρίς, τη μυρίζομαι. Μέσα σε τορτίγια, χωρίς να κάψω την κουζίνα Αθηνά. Χρειάστηκα αυγά, κρεμμύδι, πιπεριές, ντομάτα, σπανάκι. Βλέπετε, τα έχω γραμμένα γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Μην νομίζετε ότι εξελίχθηκα τόσο γρήγορα. και μόλις πήρα την μορφή της ομελέτας, έριξα στο τηγάνι την τορτίγια μου, την πύλιξα και ήταν πανέτοιμο. Αμέσως μετά προσέθεσα αβοκάντο, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το αβοκάντο, Αθηνά, είναι από τα αγαπημένα μου. Φέτα και το έφαγα και ήταν το πιο νόστιμο σνακ που έχω δοκιμάσει τώρα το καλοκαίρι, γιατί ήταν και πολύ ελαφρύ και πολύ έτσι, δροσερό θα το έλεγα. Και για πρωί και για βράδυ είναι κιόλας, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο σνακ, να το έχεις έτσι γρήγορο, μπαμ, 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 τελείωσες. Τώρα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο break, γιατί έρχεται καλεσμένος. Ανυπομονούμε.
Επιστρέψαμε και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα διαφορετικό ομαδικό άθλημα. Ούτε μπάσκετ, ούτε ποδόσφαιρο, ούτε βόλεϊ. Σου έχω κάτι διαφορετικό. Ξέρω τι μου είπες. Σε σάλα όμως παίζετε. Χάντμπολ. Το ξέρω. Ευχαριστώ. Μπράβο. Το ξέρω. Απλά δεν θα πάμε εμείς εκεί πέρα. Θα χτυπήσουμε σίγουρα. Κάτι κακό θα μας συμβεί. Το ξέρεις. Εντάξει, κοίτα. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του βόλεϊ υποτίθεται ότι τουλάχιστον σε κάποιες κινήσεις υπάρχει μια ίδια. Ναι, μπορούμε να το πούμε, μηχανική. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα δικός να μας τα πει η πρωταθλητής Χάντμπολ, ο Κώστας Κοτανίδης. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε τρελάνω. Χάρηκα πολύ. Γεια σου Κώστα, τι κάνεις. Μια χαρά. Λοιπόν, κάτσε αναπαυτικά. Έχω εδώ πέρα να σου κάνω πάρα πολλές ερωτήσεις. Για αρχή θέλω να μου πεις, σε τι φάση είσαι, πώς νιώθεις μετά από μια πολύ πετυχημένη χρονιά στον Ολυμπιακό. Πήραμε και το πρωτάθλημα, το σηκώσαμε. Είδα όλα τα βίντεο, τις φωτογραφίες και τους πανηγυρισμούς. Θέλω να το ξέρεις, οπότε περιμένω να μου δώσεις μια έτσι ανάλογη απάντηση σε αυτό που σε ρώτησα. Λοιπόν, η χρονιά φέτος ήταν μαγική. Ξεκίνησε με την κατάκτηση του Super Cup τον Αύγουστο και τελείωσε με έναν τελικό Ευρώπης που χάσαμε στις λεπτομέρειες. Τι είναι το πρωτάθλημα Ελλάδος. Ήταν μια πολύ γεμάτη χρονιά, πολλές επιτυχίες. Ο Ολυμπιακός είναι ένα σωματείο που τον ακολουθούν οι επιτυχίες, θα το έλεγα κάπως έτσι. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και σιγά σιγά προετοιμαζόμαστε και για τη νέα χρονιά. Ευχόμαστε κιόλας η νέα χρονιά να είναι ακριβώς ίδια και καλύτερη, θα πω. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από πίσω, γιατί μιλάμε σήμερα για ένα άθλημα που θα το συζητήσουμε και μετά, δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Εσύ πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το handball? Σε πήγαν, ας πούμε, οι γονείς και είπαν ότι δεν θα ασχοληθείς με ποδόσφαιρο, μπάσκετ, με τα κλασικά εδώ πέρα στην Ελλάδα και σου είπαν ότι πάμε για handball ή προέκυψε εκ των υστέρων? Λοιπόν, εμένα η καταγωγή μου είναι από το Κιλκίς. Το Κιλκίς διαχρονικά τα προηγούμενα χρόνια είχε πάντα πολύ καλή ομάδα στο χώρο, ανταγωνιστική, κυνηγούσε τίτλους, έχει ένα κύπελο Ελλάδος. Οπότε, σαν παιδί της επαρχίας από το Κιλκίς, προέκυψε να ακολουθήσω ένα άθλημα το οποίο ήταν διαδεδομένο στην πόλη μου. Και έτσι και έγινε. Απλά επειδή είχα μια καλή πορεία από μικρός, συνέχισα και έμεινα σε αυτό. Δηλαδή ήταν το μοναδικό άθλημα ομαδικό που έκανα, γιατί πριν από αυτό έκανα και κάποια χρόνια πάλι αυτά. Και κατέληξα κατευθείαν στο handball σαν ομαδικό. Τερματοφύλακας. Λοιπόν, τώρα άκου τι θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή όσοι ξέρουν γνωρίζουν, σε επέλεξε ή την επέλεξε στη θέση, και το ρωτάω λόγω σωματοδομής, γιατί συνήθως η σωματοδομή του τερματοφύλακα είναι κάπως σαν τη δική σου. Οκ, okay, ωραία ερώτηση. Στην αρχή όλα τα παιδάκια περνάνε από όλες τις θέσεις. Εγώ την πρώτη περίοδο έπαιζα κι εγώ σαν παιδάκι, ήθελα να παίζω μέσα, ήταν πιο ευχάριστο κτλ. Αλλά από μικρός ένιωσα ότι αν θέλω να έχω ένα λίγο πιο μεγάλη βαρύτητα στο άθλημα, η θέση του τερματοφύλακα ήταν πιο σημαντική. Ήταν πιο έντονη για την έκβαση του αποτελέσματος, πιο σημαντική. Οπότε διάλεξα να παίξω τέρμα, έτυχε να πηγαίνω καλά και έμεινα. Κάπως έτσι. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά δικιά μου επιλογή. Δεν ήταν επιλογή κάποιου προπονητή. Και σκέφτηκες πάρα πολύ έξυπνα, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι η θέση του τερματοφύλακα σε όλα τα αθλήματα είναι τόσο κομβική και τόσο σημαντική. Εμένα, ας πούμε, π.χ. θα μου δημιουργούσε ένα άγχος αν το έκανα, να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε. Σε βάθος χρόνου το άγχος εξαφανίζεται. Δηλαδή, πλέον είναι, λες και περπατάς στον δρόμο, δεν είναι κάτι για μένα εξεζητημένο. Όταν ήμουν πιο μικρός υπήρχε άγχος, έκανες μια αγγέλα, δηλαδή το λάθος στη θέση του τερματοφύλακα το θυμούνται όλοι. Το λάθος ενός παίκτη μέσα μπορεί να μην το θυμάται κανείς. Την άλλη μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα ομαδικό σπορτ, στο οποίο καλώς ή κακώς η έκβαση του αποτελέσματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και πολλούς αθλητές που αγωνίζονται. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο σε αυτό που λέγαμε. Επειδή μιλάμε για αγώνες και έχουμε μπει λίγο σε αυτή την ροή, εσένα ποιος είναι ο πιο ξεχωριστός αγώνας μέχρι τώρα στο μυαλό σου, που μπορεί να έχει κάποιο θετικό αποτέλεσμα ή κάποιο αρνητικό? Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι άλλος από τον τελικό Ευρώπης που παίξαμε. Μέσα στο ΣΕΦ είχε 7.500 κόσμο, πρωτόγνωρο γενικά για handball και όχι μόνο στην Ελλάδα. 7.500 κόσμο μαζεύει μόνο και αν η Γερμανία ή στα Final Four του Champions League. Και εμείς ουσιαστικά αυτό που είχα πει και μετά το παιχνίδι, παρόλο που χάσαμε, καταφέραμε να παίξουμε σε συνθήκες Euroleague,
με 7.500 κόσμο που για μας ήταν πρωτόγνωρο και δεν ξέρουμε αν θα ξαναζήσουμε είτε εμείς ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα κάτι παρόμοιο. Παρόλο που δεν ήρθε το θετικό αποτέλεσμα, ουσιαστικά το μεγαλύτερο παιχνίδι της καριέρας μου ήταν αυτό. Θα προέτρεπες κάποιον να δοκιμάσει, να αγωνιστεί στο συγκεκριμένο άθλημα, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο κατά τη δική μου άποψη είναι και λίγο δικημένο λόγω του ότι δεν είναι τόσο δημοφιλές όσο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ακόμα και το βόλεϊ οριακά. Ναι. Σίγουρα είναι ένα δυναμικό άθλημα, οπότε θα το πρότεινα κυρίως σε αγοράκια. Δηλαδή, okay, υπάρχουν και πολλά κορίτσια που παίζουν το άθλημα, αλλά είναι πιο πολύ αντρικό, έχει πολλά χτυπήματα, είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό είμαι μέσα, μέσα αγωγικά επικίνδυνο. Ποτέ ένα άθλημα δεν είναι επικίνδυνο. Αλλά ναι, θα το πρότεινα. Υπάρχει, όσο πιο ψηλά ανεβαίνει στην Ευρώπη, υπάρχει περισσότερη δημοτικότητα του αθλήματος. Είναι πιο πολύ Σκανδιναβία, Γερμανία κτλ. Στην Νότια Ευρώπη δεν το έχουμε αγκαλιάσει τόσο πολύ σαν άθλημα. Αλλά σιγά σιγά ακόμα και στην Ελλάδα έρχονται επιτυχίες στους μεγάλους συλλόγους. Οπότε και ο κόσμος έρχεται και παρακολουθεί. Και παρόλα αυτά, να ξέρεις ότι είναι πολύ φαν άθλημα, επειδή το παίζαμε στη σχολή και είναι μάθημα υποχρεωτικό στη σχολή. Είναι απίστευτα διασκεδαστικό. Να πω βέβαια σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ τον καθηγητή μου. Ήταν το τελευταίο μάθημα που χρειαζόμουν για πτυχίο στη θεωρία, όχι στην πράξη. Εντάξει. Κακή εμπειρία. Κοίτα, ήταν λίγο αυστηρός στη θεωρία. Καλά έκανε. Εν τέλει, μπορώ να πω ότι με βοήθησε γιατί γνωρίζω περισσότερα πράγματα πάνω στο συγκεκριμένο άθλημα. Καλά έκανε. Η πρακτική δεν ήταν τόσο δύσκολη. Τι να αφήνουμε μέσα στο γήπεδο εδώ πέρα. Το κορίτσι είναι. Ήταν φαν. Θέλουμε να μας πεις δύο do's και δύο don'ts για την περίοδο της προετοιμασίας προκειμένου να πετύχει ένας πρωταθλητής handball. Okay. Σίγουρα θα πρέπει να είσαι με τα ωράρια του ύπνου στην προετοιμασία πολύ σοβαρός, δηλαδή να κοιμάσαι νωρίς και να ξυπνάς σε φυσιολογικές ώρες πριν την προπόνηση, δηλαδή μία με μία μισή ώρα πριν την προπόνηση, και σίγουρα και διατροφή. Τώρα, αυτά που δεν πρέπει να κάνεις είναι δεν πρέπει να ξενυχτάς, δεν πρέπει να πίνεις αλκοόλ την περίοδο της προετοιμασίας. Αυτά πάνω κάτω. Δεν πρέπει να καπνίζεις. Εντάξει, αυτό είναι σχετικό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και μεγάλοι αθλητές και σε άλλα αθλήματα καπνίζανε, κάνανε. Οπότε είναι κακό για την υγεία, δεν το προβάλλουμε, αλλά δεν μπορεί να πεις ότι είναι και κάτι καταστροφικό. Θεωρητικά πάντα. Λοιπόν, εσύ έχεις αγωνιστεί και στο εξωτερικό, έχεις αγωνιστεί στην Ισπανία σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, μάλιστα γιατί ήταν και η χρονιά του COVID. Γενικά ο αθλητισμός έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Θα έλεγες ότι η πιο δύσκολη περίοδος της καριέρας σου ήταν τότε ή θα έθετες κάποια άλλη στιγμή ως δυσκολότερη? Και σίγουρα με βάση τα δεδομένα ήταν ίσως η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου με βάση και τον αθλητισμό και γενικά. Γιατί ήταν μια περίοδος που κλείσαν τα πάντα. Κατέληξα να είμαι μόνος μέσα εισαγωγικά σε μια ξένη χώρα, πάλι μέσα εισαγωγικά. Οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολες οι συνθήκες. Υπήρχε αβεβαιότητα, δεν ήξερες πού θα καταλήξει όλο αυτό. Υπήρχε πολύ άγχος, πολύ στρες, αλλά ευτυχώς μέσα του διαδικτύου υπήρχαν κάποια πράγματα παραπάνω να κάνουμε για να περάσουμε και την ώρα μας, να ενημερωθούμε, να μας φύγει λίγο αυτό το στρες και το άγχος. Εν τέλει κατέληξαν όλα καλά, ας το πούμε έτσι. Να τολμήσω να ρωτήσω τι σου έχει μείνει σαν ανάμνηση. Από εκείνη την περίοδο. Ναι. Όσον αφορά τον αθλητισμό ή όσον αφορά το εκεί και τα δύο. Όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι, όσο μπόρεσες να το ζήσεις το 100%, γιατί όπως είπες είχαν κλείσει και πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, για μένα τη μεγαλύτερη εντύπωση μου την έκανε η οργάνωση που υπήρχε. Δηλαδή το κλαμπ ήταν πολύ οργανωμένο, σε ένα μεγάλο γήπεδο, ο κόσμος αγαπούσε το άθλημα, υπήρχε κόσμος στο γήπεδο και γενικά όλη η διαδικασία, οι αγώνες ήταν όλα δρομολογημένα, δεν υπήρχαν αλλαγές στα προγράμματα, τεχνογνωσία πιο υψηλή, καθώς η Ισπανία είναι πάντα πιο μπροστά σε όλα τα αθλήματα, σχεδόν σε όλα, αν όχι σε όλα. Αυτό. Και από την περίοδο του COVID μου είχε μείνει ότι μια μέρα έτσι πως ήμουν στο σπίτι μου, άρχισα να ακούω να χειροκροτάνε απ' έξω και λέω τι γίνεται, ανοίξαν οι δρόμοι, ξέρω εγώ βγαίνει ο κόσμος έξω και ήταν τότε η περίοδος που βγαίναν στα μπαλκόνια και χειροκροτούσαν και μου είχε μείνει πολύ έντονα. Ποια είναι η επόμενη αγωνιστική σου στόχη?
Λοιπόν, αυτό είναι μια ωραία ερώτηση. Η πικρία της φετινής χρονιάς ήταν ότι δεν κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι ο νούμερο ένα στόχος και ο δικός μου και της ομάδας είναι φέτος να μπορέσουμε να το κατακτήσουμε. Το οφείλετε στον εαυτό σας. Στον εαυτό μας και στον κόσμο που μας στήριξε πολύ αυτό το διάστημα. Πάρα πολύ ωραία. Και εμείς σου μεταφέρουμε όλη μας τη θετική ενέργεια και του Ολυμπιακού να το κάνετε. Σύντομο break, να ξέρεις, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί σου έχουμε μία έκπληξη. Έχουμε Challenge O'Clock. Είμαστε και πάλι κοντά σας και όπως είπαμε έχουμε Challenge O'Clock. Θα συμπληρώνεις λοιπόν τη φράση που θα ξεκινάμε εμείς και θέλουμε να είσαι αυθόρμητος, ειλικρινής και γρήγορος. Όπως λέω πάντα. Γρήγορος λέω πάντα. Είσαι έτοιμος? Ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνω λίγο πριν τον αγώνα είναι... Δεν έχω κάτι που να πω στάνταρ. Αλήθεια, δεν είμαι προληπτικός, δεν έχω κάτι, άντρες. Δεν έχω που καταλήψεις. Ναι, εμείς άντρες. Εδώ πέρα πες να δένουμε κάλτσα, να κάνουμε χαμό. Αγαπημένο γλυκό σε cheat day είναι? Γαλακτομπούρικο. Σαν το γόρι μου κι εσύ. Ο πιο αγχωτικός μας αγώνας που θυμάμαι ήταν... Μέσα στη Βάλουρ, στην Ισλανδία. Δύο πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάτα της προπόνησής μου είναι... Αποσμητικό και πετσέτα για μπάνιο. Η τελευταία φορά που εκνευρίστηκα σε αγώνα ήταν... Κάθε φορά. Είναι και τερματοφύλακας, παιδιά. Συγγνώμη, δώστε του όλα τα δίκια, θα πω εγώ. Ναι, σου τα δίνουν και από το κοντρόλ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας, Κώστα. Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα τέλεια. Και ανακαλύψαμε και ένα άθλημα το οποίο δεν θα ανακαλύψουμε στην πραγματικότητα. Θεωρώ, ελπίζω. Φοβάμαι εδώ πέρα. Τι challenge θα μας βάλετε να κάνουμε εμείς καμιά μέρα. Την τελευταία, ας πούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να γίνουν πραγματικότητα αυτά που θέλεις. Να πάρετε το αίμα σας πίσω, να το πω έτσι. Αυτό είναι το Fit Me Up λοιπόν και για σήμερα. Αυτός ήταν και ο Κώστας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Φιλάκια πολλά.